Πολύ αραιά. Πολύ εύκολα πάω κανένα χρόνια. Τι σας έκανε εντύπωση από το κινηματογράφο όταν μπαίνατε μέσα, πείτε μας για λόγια. Ο κόσμος. Ο κόσμος πολύ. Αυτά είχαμε εκεί. Κάτι. Σπόρια, κάτι τέτοια πράγματα. Τι να. Α, είχατε τα σποράκια σας, έτσι. Και βλέπατε στη μεγάλη οθόνη το έργο. Η αγαπημένη σας ταινία ποια είναι? Γερμανοί ξανάρχονται. Γερμανοί ξανάρχονται. Η αγαπημένη ταινία του κυρίου, το όνομά σας? Αντώνη. Του κυρίου Αντώνη, εδώ πάνω στο γαϊδαρό του. Πώς το λένε το γαϊδαρό? πώς θα το λέμε, γαϊδαράκο. Για πείτε μας. Τι. Βρισκόμαστε στο χωριό. Σαρδές. Στο χωριό Σαρδές. Χωριό Σαρδές. Και σταματήσατε στον δρόμο που τραβάει για τα σβέρτια. Δεν μιλες από πού είστε τώρα εσείς? Από το άκου να δεις. Α, μπράβο, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλετε κι άλλα? Κι άλλα, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, αλλά ξέρω τώρα είμαι γέρος και φεύγω από τα αυτά μου, δηλαδή. Καλά στέκουμε ακόμα, αλλά όχι όπως ήμουν πριν. Γιατί πριν ήμουν από τις λίγες άνθρωποι. Δηλαδή? Έκανα και πρόεδρος, έκανα και στο συντρισμό πρόεδρος, έκανα σε πολλά αυτά. Τώρα γέρασα, έκανα και εξορία όμως. Εξορία, γι' αυτό πείτε μας. Ναι, πήγα στη Μακρόνισσο, 16 μήνες. 16 μήνες. 16 μήνες, φοβερή εμπειρία. 6 μήνες, έφαγα. άντε φτάνει. 16 μήνες, 16 μήνες. Να ξέρω να σιγού περτούσα στο αυτό, γι' αυτό μου στάζει στη Μακρόνισσο. Στην κατασκοπία. Πού περτούσατε? Στην κατασκοπία. Τι, James Bond ήσασταν? James Bond ήσασταν? Ναι, περτούσα στην κατασκοπία 6 μήνες. Για τη δουλειά του κατάσκοπου πείτε μας κάτι. Ένας κατάσκοπος τι πρέπει να ξέρει, τι πρέπει να... Άξω, ένας κατάσκοπος πρέπει να κρατάει μυστικά αυτά που παίρνει από τους οδηγούς του. Ναι. Γιατί όταν δεν κρατάς μυστικά, τώρα σύβρικα δωνά, αν ήταν και ένα τα χρόνια και στο έλεγα, κατευθείαν θα τσακ, θα με τσακώναν και δεν θα σφάζαν μόνο εμένα, δεν θα σκοτώνα μόνο εμένα. Θα σκοτώνα, ας πούμε, και την οικογένεια. Λοιπόν, άντε, γιατί... Καλά, γεια σας, γιατί είναι... γιατί άξονα. Σωστά. Κατάλαβα, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα, τα άλλα είναι μυστικά. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Έλληνα James Bond, κύριε Σιγκύρη. Ναι, θα πλάσουν και τα κατσίκια. Γεια σας. Γεια χαρά. Χάρηκα που... Κάποιο μυστικό θα θέλετε να μας πείτε από τότε? Όχι. Που ήρθε η ώρα να το ομολογήσετε τώρα. Ένα μυστικό. Ποτέ, κύριε Σιγκύρη, δεν φανερώνει τα μυστικά του ο Έλληνας κατάσκοπος. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ για τον James Bond που τον βλέπουμε με το άλογο του, μάλλον με το γαϊδάρο του να φεύγει. Ένα πυκνό σύννεφο καπνού σκέπαζε όλο το νησί στην αρχαιότητα, κύριε Σιγκύρη. Πύρινες γλώσσες φωτιάς ξεπήδησαν σαν θεόρατοι κόκκινοι δράκοι, έτοιμες να κατασπράξουν όλη τη λίμνο. Και μένα πάρα λίγο τώρα. Ήταν οι φωτιές από τα δύο κρυμμένα ηφαίστεια. Έτσι, κύριε Κώστα. Έτσι καταλαβαίνω. Ναι, λέμε για την αρχαιότητα τι έγινε. Πάντως τώρα ο κύριος Κώστας εδώ, σαν σύγχρονος ύφαιστος, γιατί ο ύφαιστος θα πρέπει να πούμε ότι εδώ είχε εξοριστεί από το Δία, όταν τον είχε διώξει από τον Όλυμπο, έτσι δεν είναι? Εδώ στη λίμνο έχει έρθει. Εδώ στη λίμνο έχει έρθει. Ναι, ναι. Η φωτιά για μας είναι ένα πράγμα που άμα δεν βάλουμε δεν μπορούμε. Καθαρίζει το μέρος. Γιατί το παλιό νησί δέντρα δεν έχει, αλλά έχει αυτό, τούτα τα αγκάθια, αστεριές που λέμε. Και άμα δεν σκάψουμε δεν μπορούμε ούτε να το καλλιεργήσουμε το χωράφι, ούτε να το βοηθήσουμε τα ζώα. Να, και άλλη μια φωτιά πας εδώ, κύριος Κώστας. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Άμα δεν βάλουν φωτιά δεν μπορούν να ζήσουν τα ζώα μας. Δεν φοβάστε μήπως η φωτιά εξαπλωθεί, ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα? Τώρα όχι. Τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά υπάρχει πρόβλημα το φθινόπωρο. Που είναι η ξηρή και φεύγει φωτιά. Μια φορά έβαλα εδώ φωτιά και πρόλαβα σνιά του Μαντρί πέρα που φαίνεται. Μαζευτήκα πέρα πήγε. Μαζευτήκα πολλοί κόσμος. Ναι, ναι. Τρομάχα σβήσε μου. Την είχατε βάλει εσείς? Ναι, την έβαλα για να κάψω λίγο, αλλά του λίγου με έφυγε. Και παραλίγο να κάψω όλο το νησί. Ναι, ναι. Όπως την αρχαιότητα. Για τους εμπριστές τι έχετε να πείτε, κύριε Κώστα? Πάνω. Ναι. Οι εμπριστές, όταν καίγουν μέρη που δεν είναι καλλιεργήσιμο, πάει καλώς. Αλλά μέρη που είναι δασωμένο. Ναι. Και οι δέντρα κοντά είναι κακό. Μέρα και νύχτα καίγεται και λιώνει το κορμί μου, γιατί το βλέπω φανερά πως δε θα γεννήσει κι μου. Κυρίες και κύριοι, μετά τον κύριο Κώστα που έβαζε φωτιές στα χωράφια και στα κάθια, να ο κύριος Διαμαρέλος που βάζει φωτιές με τους στίχους του και τα τραγούδια του. Θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Διαμαρέλος μελοποιεί στιχάκια από ποιηματάκια εδώ
ημερολογίου. Τα μαζεύετε όλα, τα διαβάζετε και τα μελοποιείτε. Αν μου αρέσει το, δεν το πετώ. Το... Τα κρατάτε όλα. Όλα αυτά λοιπόν είναι δικά σας εδώ πέρα και τα έχετε κρατήσει τη μοίρα στο προσωπικό. Αν ήμουν γραμμένος, όλο τον κόσμο θα έκανα να ζούσε ευτυχισμένος. Έχετε πολλά τέτοια. Τι νομίζει. Πολλά. Να πούμε ρόλο, βγάζω κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ τα διαβάζετε. Και άμα μου αρέσει το κρατώ. Αν δεν μου αρέσει, το πετώ. Το πετάτε. Το κάνω. Αλλά πόσα έχει το μυαλό μέσα όμως. Πόσα έχει, λέτε. Τι είπα, τέλειωτα. Ατέλειωτα. Mm-hmm. Όποιος βρεθεί και με σταυρό δεν θα μπορέσει. Η ζωή σας θα λέγαμε ότι θα είναι μπορέσει. Ένα ατελείωτο τραγούδι. Δεν θα μπορέσει. Όποιον, φέρτε, όποιον θέλετε φέρτε. Και άμα μπορέσει με σταυρό σε μένα στα τραγούδια δεν θα το παραδεχτώ. Mm-hmm. Ναι. Δεν θα το παραδεχτώ. Πάει τέλειος. Ο κύριος Διαμαρέλος. Ασυναγώνιστος και χτύπητος στα τραγούδια. Δεν το βάζω κάτι. Mm-hmm. Με τίποτα. Πόσα το δίνουν το φίλοι στη Δύση στην Ανατολή. Πόσα το δίνουν το φίλοι στη Δύση στην Ανατολή. Σπαντρεμένοι είστε τέσσερα, της χείρας δεκατέσσερα. Ένα χειροκρότημα για το Άκου να δεις που ανταγωνίζεται επάξια τον κύριο Διαμαρέλο. Τέσσερα, της χείρας δεκατέσσερα. Της Λευτέρης είναι φθήνο, το παίρνεις με το χωράτο. Της Λευτέρης είναι φθήνο, το παίρνεις με το χωράτο. Φτάνει. Νικήσαμε. Μάλλον μας νικήσατε. Χάσαμε. Εσύ είπα, δεν μπορείς να μην νικήσουμε. Δυστυχώς χάσαμε, κυρίες και κύριοι. Νικητής λοιπόν στο μεγάλο διαγωνισμό μας, ο κύριος Διαμαρέλος, θα κερδίσει και το δώρο της εκπομπής, φυσικά. Οι τουριστικές επιχειρήσεις Christianakis Tours και Fokio. Ένα ταξίδι στην Ελλάδα για δύο άτομα με δύο ημέρες παραμονή. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε εδώ? Καλά, να πουλάμε χαλιά, πουλάμε λεκάνες. Δεν έχουν λεφτά ο κόσμος. Πεινάνε, ξέρω εγώ, έτσι μας λένε, έτσι λέμε κι εμείς. Υπάρχουν μερικοί βέβαια που έχουν καβούρια στις τσέπες, ε. Καβούρια. Ποιοι? Πού δεν είναι καβούρια. Δεν μπορεί να μην έχετε βρει. Όχι, δεν έβγαλε αυτό το πράγμα. Καβούρια. Τι θα κάνουμε. Εμείς πουλάμε χαλιά, πουλάμε λεκάνες. Εδώ ποιο είναι? Εδώ είναι μια κυρία, μας πήρε χαλιά, μας πήρε. Αγόρασε? Αγόρασε, ναι, μου πήρε, πήρε χαλιά. Υπτάμενα χαλιά. Κανονικά. Υπτάμενα δεν έχετε. Εσείς είστε μικροί δημοσιογράφοι. Είμαστε νεαροί εμείς του δρόμου. Αχ, νεούλια, φοιτητάκια είναι. Ναι, ναι, είμαστε νέοι ακόμα. Η κυρία Ευσταθία λοιπόν, η οποία εδώ στο χωριό. Ναι. Ποιο χωριό είμαστε εδώ? Στον Κουδιά. Στον Κουδιά. Α, από τον Κουδιά ήταν και ο κύριος που τραγουδούσε. Ο κύριος Διαμαρέλος. Διαμαρέλος. Κύριος Διαμαρέλος που τραγουδάει συνέχεια, που τραγουδάει πολύ ωραία. Θέλετε να τον ακούσετε λίγο? Έχω πολύ Διαμαρέλο, δεν μου χρειάζεται γιώκα. Λίγο. Να τον ακούσετε, τραγουδάει πολύ ωραία. Ένα τραγουδάκι εξαιρετικά φερμένο σας. Πάμε λίγο στον κύριο Διαμαρέλο. Δίπλε το βάλες κύρα μου, το μαχαίρι στην καρδιά μου. Κύριες και κύριοι, ήταν ο κύριος Διαμαρέλος. Ωπα!